τοποθετήθηκαν θετικά, έχουν την ίδια αγωνία, αν θέλετε, την οποία έχω και εγώ και έχουν και οι σύντροφοί μου βουλευτές που ψηφίσαμε ναι. Δεν είστε μνημονιακοί αλλά δηλαδή εσείς. Το θέμα, κοιτάξτε, το θέμα λοιπόν δεν είναι το αριστερόμετρο. Το θέμα είναι τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Και το ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι ότι αυτή η κατάσταση και από εδώ και από εκεί νομίζω πρέπει να πάρει ένα τέλος. Πώς? Δεν μπορεί να λες στηρίζω την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό και τρεις φορές να καταψηφίζεις έμεσα και την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό. Πώς θα γίνει? Ούτε αυτό μπορείς που να πεις ότι εγώ στέκομαι στα δεδομένα αυτά που έλεγε πριν τέλος πάντων ο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα επειδή δήθεν κάνει άλλα. Εγώ θα πω το εξής. Δεν έχουμε φύγει από τις βασικές μας αρχές. Άσχετα αν για λόγους τακτικής, τη χρονική στιγμή τη συγκεκριμένη, επιλέξαμε να κάνουμε μια στρατηγική, θα έλεγα, υποχώρηση, συμβιβασμό κλπ. Κυρία Καφαντάρη, εδώ θα διαφωνήσουμε. Μισό λεπτό. Κοιτάξτε, δεν είναι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Πώς θα ανακουφίσουμε τον κόσμο? Έχουμε ένα μνημόνιο που πρέπει να το εφαρμόσουμε για τα επόμενα 3 χρόνια. Μιλάμε στον κόσμο τώρα τι είναι για τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Εγώ σας λέω ότι αυτή τη στιγμή έγινε ένα στρατηγικό συμβιβασμό, θα το έλεγα έτσι, και για κάποιους που μιλάνε ότι είναι πιο αριστεροί, εγώ θα έλεγα να τους θυμίσω και ιστορικά την ιστορία της αριστεράς, πόσους συμβιβασμούς τέτοιοι έχουν γίνει στην ιστορία της, αλλά ας μην πάμε πίσω, πάμε τώρα. Και το θέμα είναι η ευθύνη την οποία έχουμε αυτή τη χώρα να την ξαναστήσουμε στα πόδια της. Ωραία. Να ελαφρυνθούν οι αδύναμοι μέσα από μέτρα αντίρροπα, αντισταθμιστικά που επεξεργάζονται τα υπουργεία και εκεί θα κρυφούμε. Θα κρυθούμε αν θα τα καταφέρουμε, έτσι. Ωραία. Δεν θέλω να προδικάσω. Και βέβαια το κομμάτι που μιλάει και λέγεται ανάπτυξη. Λοιπόν, βελούδινα διαζύγια υπάρχουν για να κλείσουμε αυτό, κυρία Καφαντάρη. Εργασίες και λοιπά να αρχίσουν να αποκαθίστανται μέσα από αναπτυξιακές δράσεις. Να δούμε το θέμα της ανεργίας σταδιακά, όχι με ένα μαγικό ραβδί. Και το μεγάλο θέμα του χρέους, όπως είπα πριν, που είναι το σημαντικό. Βελούδινα διαζύγια υπάρχουν ή για να έρθει η ρήξη, η οποία είναι αυτή τη στιγμή προδιαγεγραμμένη, πρέπει να έρθει και σύγκρουση, κυρία Καφαντάρη? Εγώ δεν είμαι άτομο υπέρ των συγκρούσεων γενικά. Εκτιμώ ότι εδώ και χρόνια και μες στο χώρο μας, στο ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχουν δύο διαφορετικές πολιτικές. Και δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και πίσω από αυτό που λέμε ενότητα. Είμαι άνθρωπος των συμβιβασμών και της ενότητας, αλλά όχι ενότητα κουκούλωμα, αλλά τα δύο πολιτικά σχέδια τα οποία υπάρχουν, έτσι, πρέπει κάποια στιγμή βελούδινα να ξεχωρίσουν. Καλά, έτσι, αμφίβολο γιατί αυτό. Γιατί θα έλεγα θα ότι, αν θέλετε, και το ιδρυτικό συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και το πώς πήγαμε στις 25 του Γενάρη, κανένα πρόγραμμα δεν έλεγε εκτός ευρώ, ή επιστροφή σε εθνικό νόμισμα κλπ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καφαντάρη. Κάποιοι ακολουθούν αυτή την πορεία. Εντός ευρωζώνης, σκληρή διαπραγμάτευση, πετύχαμε ένα πρόγραμμα, μία συμφωνία, να το υλοποιήσουμε με μέτρα τέτοια ανακούφισης των αδύνατων, γιατί η αριστερά πάντα είναι υπέρ των αδυνάτων. Και λοιπόν, υπέρ αυτών καλά, εργάζεται. Το ότι πέφτει βέβαια και η κατώτερη σύνταξη, τώρα δεν το λέτε. Κοιτάξτε, και υπέρ των αδυνάτων, πέφτει η κατώτερη σύνταξη, με προκαλείτε. Ακούστε να σας πω, επειδή νομίζω αναλύθηκε και το πρωί εδώ στο σταθμό σας, ναι, αφορά κάποιες ειδικές κατηγορίες, εφαρμόζεται ο νόμος του 2010 και αφορά κάποιες κατηγορίες από την 1η-1η, λοιπόν, που είναι ένας μικρός αριθμός, αφορά αναπηρικές, αφορά, χωρίς να σημαίνει ότι, και εδώ έρχεται αυτό που είπαμε πριν, για να κλείσουμε, αν μειωθεί κατά 50-60%, τι κοινωνική πολιτική θα έχει σαν πολιτεία, ώστε αυτό με άλλους τρόπους, μέσω της αναβάθμισης δημοσίας υγείας, κοινωνικών παροχών, αυτό να αντισταθμιστεί. Σας και ευχαριστώ. Εκεί, το ξαναλέω, θα κριθούμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καφαντάρη, που ήσασταν σήμερα.